Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη, αλλά αντίθετα οι επιχειρήσεις πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους και οι τιμές να είναι καλύτερες από πέρυσι. Τα σχετικά προϊόντα εντάσσονται στις διατάξεις για το πλαφόν κέρδους και γι' αυτό θα υπάρξουν άμεσα έλεγχοι από τη ΔΜΕΑ. Στο καλάθι του μαθητή εντάσσονται σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ και ετικέτες τετραδίων και καλύματα. Μολύβια, ξύλινα ή μηχανικά, χρωματιστή μαρκαδόρη, ξυλομπογιές, στυλό, γόμες, ξύστρες, διαβήτες, χάρακες, σετ γεωμετρικών οργάνων, φωτοτυπικό χαρτί. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία εντάσσονται στον κατάλογο που αποστέλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα τουλάχιστον προϊόν, εφόσον διαθέτουν προϊόντα της κατηγορίας αυτής προς πώληση στους καταναλωτές. Οι υπόχρεοι αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στο ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή. Μέσω ανάρτησης, στην είσοδο του καταστήματος, ευκρινούς λίστας καταλόγου των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού, καθώς και των τιμών στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα και μέσω ενός τουλάχιστον ξεχωριστού σημείου πώλησης σε περίοπτη θέση του καταστήματος, στο οποίο τοποθετούνται και διατίθονται στο καταναλωτικό κοινό συγκεντρωμένα τα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου. Οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στο κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων που αποστέλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθονται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στην πρωτοβουλία εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντικαταστήσουν προσωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διαθέτει στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός 2 ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρμα ή καταναλωτής για την οριστική αντικατάσταση του προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους. Το νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία μόνο φορά μέχρι τη νέα τακτική υποβολή καταλόγου προϊόντων. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την οικογένεια και την ικανοποίηση βασικών αναγκών όπως είναι τα σχολικά είδη. Όλοι οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους στην παρούσα κοινωνική συγκυρία και για το σκοπό αυτό θα πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του νόμου για το πλαφόν κέρδους σε σχέση με το 2021. Το καλάθι με τα σχολικά είδη θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 28 Αυγούστου. Καμία ανατίμηση δεν δικαιολογείται, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.